Ας καθίσουμε με την πλάτη ίσια, τα μάτια μας κλειστά. Ας αναπνεύσουμε πιο αργά και πιο βαθιά. Με την βοήθεια της αναπνοής, ας ησυχώσουμε, ας ηρεμήσουμε. Με κάθε αναπνοή ησυχώστε περισσότερο, αφήνοντας τους ώμους να έρθουν πίσω και κάτω, χαλαρά. Ας αφήσουμε την κοιλιά μας να ξεσφίξει, να χαλαρώσει. Και το ηλιακό πλέγμα να χαλαρώσει. Ο αυχένας είναι ίσιος, αλλά χαλαρός. Το σαγόνι χαλαρώνει. Τα μάγουλα χαλαρώνουν. Ας αφήσουμε τα μάτια να χαλαρώσουν. Και ας αφήσουμε το μέτωπο να χαλαρώσει. Να γίνει λίγο χωρίς ρητίδες, να ανοίξει. Και ας νιώσουμε στο πάνω μέρος του κεφαλιού ένα άνοιγμα προς τον ουρανό, προς το σύμπαν. Ένα άνοιγμα προς το Θείο, όπως εσείς αντιλαμβάνεστε το Θείο, με ή χωρίς μορφή. Και ας νιώσουμε αυτή την σύνδεση σαν μια ακτίνα που ξεκινάει από το Θείο και απλώνεται σε μας και διαπερνάει εμάς, νιώθοντας ότι εμείς είμαστε οι ακτίνες της Θείας Συνδυτότητας σε αυτά τα προσωρινά σώματα. Τι είμαστε εδώ να βιώσουμε την αληθινή μας Θεία Φύση, να την αφήσουμε να εκδηλωθεί σαν τον ενάρετο αυτό μας, σαν αγάπη, κατανόηση, φως, ενότητα. Και ας νιώσουμε αυτό το φως να απλωθεί μέσα μας, να γεμίσει τον εγκέφαλο, είτε το βλέπουμε είτε το νιώθουμε, η αίσθηση του φωτός στον εγκέφαλο φέρνει ηρεμία σε όλα τα κύτταρα, και απλώνεται στο πρόσωπό μας και το χαλαρώνει. Ηρεμεί το πρόσωπο και απλώνεται στον αυχένα και μέσα στους ώμους και χέρια η αίσθηση του φωτός
και απλώνεται μέσα στο στήθος μας, γεμίζει το στήθος με την αίσθηση του φωτός και της ηρεμίας. Και απλώνεται στο ηλιακό πλέγμα και χαλαρώνει. Και στην κοιλιά και χαλαρώνει. Και απλώνεται στην λεκάνη το θείο φως. Είτε το βλέπουμε, είτε το νιώθουμε. Και απλώνεται στους μυρούς, στις γάμπες, στα πέλματα η αίσθηση του φωτός, ώστε από τα πέλματα ως το πάνω μέρος του κεφαλιού βιώνουμε αυτή την αίσθηση φωτός. Και αν υπάρχουν μέρη που αντιστέκονται ή που είναι σφιγμένα, αφήστε τα να χαλαρώσουν και να δεχτούν το φως και την ηρεμία. Και το φως μεγαλώνει πέρα από τα όρια του σώματος. Εμείς είμαστε αυτό το φως που μεγαλώνουμε πέρα από τα όρια του σώματος και γεμίζουμε το δωμάτιο και απλωνόμαστε πιο μακριά, γεμίζοντας όλο το κτίριο ανεβαίνουμε πάνω από τα κτίρια μέσα στον ουρανό για να ενωθούμε, γινόμαστε ένα φως, μία συνειδητότητα, ενωμένη, μία ενέργεια ενωμένη. Και προσφέρουμε τον εαυτό μας στο Θείο και σε όλα τα όντα του φωτός και τους Αγίους και η ιδιαίτερη εποχή αυτή στον Χριστό, στην Παναγία, στο Άγιο Πνεύμα, στο Θείο. Προσφέρουμε τον εαυτό μας σαν αγωγός για την ίσρωη της Θείας Συνειδητότητας στην ηλική διάσταση, ώστε με την ευχή μας, την ευλογία μας, την θετική μας πρόθεση, να έρθει καθένας σε επαφή με το Θείο μέσα του, με την υγεία μέσα του, με την αρμονία που υπάρχει μέσα του, την ευτυχία, την διάβγεια και καθοδήγηση και ακόμα η αυθονία, η ευημερία. Ευχόμαστε για όλα τα πλάσματα, όλα τα όντα, υγεία, αρμονία, ευτυχία και αυθονία. Και ευχόμαστε και δίνουμε άδεια να αφαιρεθούν από μας κάθε τάση, κάθε ιδιοτέλεια,
ψευδέστηση, φόβο, προσκόλληση που μπορεί να εμποδίσει αυτή την θεοποίηση, αυτή την αρμονία σε όλα τα όντα. Και φέρνουμε μέσα στο κύκλο την οικογένεια μας. Και ευχόμαστε την οικογένεια μας να έρθουν όλοι σε επαφή με το φως μέσα τους, δέχονται όλα τα μέρη της οικογένειας μας την ομαδική μας επιθυμία για την υγεία τους, την αρμονία τους, την ευτυχία τους και την προσωπική τους καθοδήγηση από την ανώτερη τους φύση. Δείτε την οικογένεια σας με φως μέσα και γύρω τους. Τώρα, μπορείτε να φέρετε μέσα στο φως κάποιον που θέλετε να βοηθήσετε. Οραματιστείτε τον να δεχτεί το ομαδικό μας φως, την ομαδική μας ευχή για την υγεία του, για την αρμονία και ευτυχία του και την σύνδεσή του με την ανώτερη του φύση, την καθοδήγηση, την πνευματική διάβγεια και αν θέλετε μπορείτε να δεχτείτε εκ μέρους του το φως ώστε να απλωθεί μέσα από σας τον άλλον. Δεχόμενοι εσείς το φως και την ευλογία, δέχεται ο άλλος το φως και την ευλογία. Τώρα μπορούμε να φέραμε στο κύκλο κάποιον άλλον που θέλουμε να βοηθήσουμε, οραματιστείτε τον ή νιώστε τον ή την μέσα στο φως, να δεχτεί την ομαδική μας ευλογία και επιθυμία για την υγεία του, την αρμονία του, την ευτυχία. Νιώστε τον γεμάτο με φως μέσα του και γύρω του. Τώρα ας φέρουμε όλοι μαζί μέσα στο κύκλο του φωτός της αγάπης, της ευλογίας, όλα τα αδέλφια μας στο πλανήτη που δυσκολεύονται σωματικά ή συναισθηματικά ή ακόμα υλικά. Είναι μέσα στο φως, έρχονται σε επαφή με την Θεία Συνειδητότητα που υπάρχει μέσα τους, με την δύναμη που υπάρχει μέσα τους να δημιουργήσουν την υγεία, την ευτυχία,
και την ευημερία που επιθυμούν και αξίζουν. Και παρακαλούμε να αφαιρεθεί από μας κάθε τάση που μπορεί να τους εμποδίσει ή να εμποδίσει εμάς στην πραγμάτωση της υγείας, της ευτυχίας, της ευημερίας. Και προσφέρουμε αυτά τα αδέλφια στο Θείο, αφήνοντας κάθε άγχος, κάθε φόβο ή ύκτο ή ανασφάλεια για αυτούς, αναγνωρίζοντας την Θεία τους φύση και την επιλογή των καταστάσεων αυτών σαν πλαίσιο εξέλιξης. Και βιώνουμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη και αγάπη για τα αδέλφια μας που υπηρετούν αυτούς που είναι σε ανάγκη. Παρακαλούμε για την προστασία του. Να έρχονται σε επαφή με την δύναμη που υπάρχει μέσα τους, αλλά και την αρμονία, την ισορροπία. Και τους ευχαριστούμε. Και ζητάμε συγγνώμη οι όποιες τάσεις μπορεί να υπάρχουν σε μας, που δημιουργούν την ανάγκη να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις σαν πλαίσιο εξέλιξης. Και ρωματιζόμαστε όλους τους ανθρώπους που είναι σε νοσοκομεία, κλινικές, ιεροκομεία, ίσως χωρίς πρόσβαση προς τους αγαπημένους τους, και ευχόμαστε να βιώσουν το Θείο και μέσα τους, αλλά και γύρω τους σαν πνεύμα, αλλά και μέσα στα άτομα που υπάρχουν γύρω τους. Και να νιώθουν αυτή την συντροφιά, αυτή την ανακούφιση της παρουσίας του Θείου στην ζωή τους. Και φέρνουμε μέσα στο φως όλα τα παιδιά του κόσμου. Ευχόμαστε να βιώσουν την αληθινή τους φύση, την δεδομένη τους αξία ως εκφράσεις της Θείας Συνειδητότητας, την αγάπη, αμετάκλητη αγάπη του Θείου για αυτούς, χωρίς όρους, την δύναμη που υπάρχει μέσα τους και η καθοδήγηση να συνειδητοποιήσουν το πραγματικό λόγο ύπαρξής τους σε αυτή την διάσταση και να έχουν την δύναμη να την εκτελούν. Και στέλνουμε φως και αγάπη και ευλογία σε όλες τις οικογένειες του κόσμου, ώστε να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι τα μέλη της οικογένειας τους είναι αδελφές ψυχές, είναι εκφράσεις του Θείου, με τους οποίους έχουν συμφωνήσει να παίξουν αυτούς τους προσωρινούς ρόλους, και συνειδητοποιώντας ότι οι άλλοι είναι εκφράσεις του Θείου, να σκέφτονται, να νιώθουν και να συμπεριφέρονται με την ανάλογη αγάπη και σεβασμό, ό,τι και να κάνουν. Και να συνειδητοποιήσουμε και εμείς ότι είμαστε η Θεία Συνειδητότητα και να βιώσουμε το
τον ανάλογο σεβασμό και αγάπη για τον εαυτό μας. Και φέρνουμε στο κύκλο του φωτός, της αγάπης και ευλογίας όλα τα αδέλφια μας που βιώνουν παράπονα, στενοχώρια, νιώθουν αδικημένοι, θυμωμένοι, ίσως και μίσος, θεωρώντας τους άλλους υπεύθυνοι για την πραγματικότητά τους. Ας ευχόμαστε για την σύνδεσή τους με την αληθινή τους φύση και την επίγνωση ότι είναι δημιουργοί και ότι ήδη δημιουργούν την πραγματικότητά τους και να βρίσκουν μέσα τους την δύναμη και την διάβγεια να δημιουργήσουν με κάθε ηθικό και ανάρρωτο τρόπο την επιθυμητή τους πραγματικότητα. Και φέρνουμε μέσα στο φως τα αδέλφια μας που έχουν αποσυντονιστεί από την συνείδησή τους, από την ενάρετη τους φύση. Και μπορεί ίσως να εγκληματούν στον συνάνθρωπό τους και να συμπεριφέρονται στους άλλους με τρόπους που δεν τα θέλανε οι άλλοι να συμπεριφέρονται σε αυτούς. Ευχόμαστε για την απελευθέρωσή τους από τα τραυματικά βιώματα που τους έχει απομακρύνει από την αληθινή τους φύση. Την σύνδεσή τους με την ανάρρητο αυτό τους και την συνείδηση. Με την ενότητα με τους άλλους, ώστε να λειτουργήσουν από εδώ και πέρα προς τους άλλους με τον τρόπο που θα θέλουν οι άλλοι να συμπεριφέρονται σε αυτούς. Και στέλνουμε φως σε όλους τους ανθρώπους που έχουν εξουσία, είτε πολιτική, είτε θρησκευτική, οικονομική, κοινωνική εξουσία. Ευχόμαστε την απελευθέρωσή τους από κάθε πίθυνη ιδιοτέλεια, κάθε εγώ, κάθε προσωπική ανάγκη, να συνδέονται με την ανώτερη τους φύση, με την ενάρετη τους φύση, με ανώτερη καθοδήγηση και να λειτουργήσουν αποκλειστικά για το καλό του συνόλου. Και οραματιζόμαστε τώρα την ιδανική κοινωνία, όπου όλοι έχουν συνειδητοποιήσει την αληθινή μας φύση, ότι είμαστε θεία συνδετότητα σε προσωρινά σώματα, εδώ να θυμηθούμε την αληθινή μας φύση, να ενωθούμε όλοι μαζί, δημιουργώντας την τέλεια κοινωνία με ενότητα, αλληλεγγύη, ισότητα. Ευημερία για όλους, αρμονία, ευτυχία. Και αυτή η αρμονία απλώνεται στην φύση, απλώνεται σε όλα τα ζώα, τα ψάρια, τα πουλιά, τα φυτά, τους μικροοργανισμούς, τα έντομα, ακόμα στο κορονοϊό, ευλογούμε όλα. Είναι όλα μέρος του εαυτού μας. Είμαστε ένα όν που
που εκφράζεται μέσα από δισεκατομμύρια οχήματα, σώματα. Δεν υπάρχει άλλος. Ας νιώσουμε την διάλυση της ξεχωριστότητας, το βίωμα ότι είμαστε ενωών. Και ας βιώσουμε την θεραπευτική δύναμη της απελευθέρωσης από την ψευδέστηση της ξεχωριστότητας και το βίωμα της ενότητας. Νιώθοντας ένα θεραπευτικό φως που απλώνεται στον εγκέφαλο, θεραπεύει, φέρνει υγεία σε όλα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Σε όλο το νευρικό σύστημα, αρμονία, ηρεμία, υγεία. Σε όλο το ενδοκρινικό σύστημα, το θείο φως, αρμονία, υγεία. Στο αμυντικό σύστημα απλώνεται το θείο φως, δημιουργώντας ένα τέλειο αμυντικό σύστημα με δύναμη και σοφία. Ήρεμη δύναμη. Και το φως της υγείας απλώνεται σε όλους τους μυς και στα οστά και αρθρώσεις, δημιουργώντας υγεία. Και απλώνεται σε όλα τα όργανα του σώματος, δημιουργώντας ηρεμία, αρμονία, υγεία σε όλα τα όργανα. Και ακόμα στις αισθήσεις. Και σε όλα τα κύτταρα. Νιώστε ότι όλα τα κύτταρα δέχονται το φως της αρμονίας, ηρεμίας, της υγείας. Ότι υπάρχει λάμψη, ζωντάνια, υγεία σε όλα τα κύτταρα. Και αυτή η λάμψη απλώνεται στα μόρια του DNA, διορθώνοντας, εξελίσσοντας το DNA μας. Αρμονία. Υγεία. Και το φως απλώνεται στο ενεργειακό σώμα, διορθώνοντας όποιες εντάσεις, δημιουργώντας ενεργειακή αρμονία. Απλώνεται ακόμα στο υποσυνείδητο, και μας απελευθερώνει από όποιες υποσυνείδητες αιτίες, εμπόδια προς την υγεία. Και
αν υπάρχει κάποιο μέρος του σώματος που θέλετε να βοηθήσετε, νιώστε τώρα αγάπη αυτό το μέρος και αφήστε το φως σας να απλωθεί εκεί. Τώρα, ας φέρουμε στο νου μας μία μνήμη τη στιγμή στην ζωή μας, σε οποιαδήποτε ηλικία, που νιώσαμε την μέγιστη υγεία, ενέργεια, ευεξία. Ας φέρουμε αυτή την μνήμη, αυτή την εικόνα στο νου. Αυτή η εικόνα, η μνήμη αυτή, περιέχει πληροφορίες. Πληροφορίες της υγείας. Ζωντάνιας. Ενέργειας. Αρμονίας. Και εστιαζόμενοι σε αυτήν, επηρεάζεται η ενέργεια μας. Και όλο το σώμα και όλα τα κύτταρα δέχονται οι πληροφορίες υγείας από την εικόνα αυτή. Ας ενωθούμε με την εικόνα αυτή. Και ας αφήσουμε αυτή την εικόνα ή αυτή η μνήμη να απλωθεί μέσα μας και να γινόμαστε αυτό. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε η Θεία Συνειδητότητα σε προσωρινά σώματα. Είμαστε εδώ να βιώσουμε την αληθινή μας φύση και να ευλογούμε, να φέρουμε ειρήνη σε χώρεση, να συγχωρούμε τους άλλους, να συγχωρούμε τον εαυτό μας, το παρελθόν είναι ψευδέστηση. Ας προχωρήσουμε στο νέο χρόνο χωρίς το μπαγκάζ του παρελθόντος, συγχωρώντας τους άλλους, συγχωρώντας τον εαυτό μας. Και ας μείνουμε λίγο ακόμα, νιώθοντας την δεδομένη και αμετάκριτη αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Αμετάκριτη δεδομένη αγάπη.
ολοκληρώσαμε εκφράζοντας την δόνησιόν τρεις φορές, στέλνοντας φως σε όλους που έχουν ανάγκη. Μπορείτε να χαλαρώσετε την θέση σας. Okay. Θα μιλήσω λίγο για το θέμα των αποφάσεων. Τις αποφάσεις που τίνουμε να κάνουμε στην αλλαγή του χρόνου. Και θέλω να μιλήσω λίγο για τις αποφάσεις αυτές και πώς, τι μας δυσκολεύει καμία φορά και τι μπορεί να μας βοηθήσει και να σας δώσω μια ευκαιρία τώρα να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε, έτσι, για το 2022. Μπορεί να επιλέξετε να θέλετε να βελτιώσετε την υγεία, τις σχέσεις σας, τα οικονομικά σας. Ίσως να θέλετε να απελευθερωθείτε από το φόβο, κάποιο άλλο συναίσθημα ή κάποια ανάγκη ή συνήθεια. Ίσως να βάλετε στόχο να δεχτείτε και να αγαπήσετε κάποιον που είναι στην ζωή σας ή να δεχτείτε και να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Ή να συγχωρέσετε κάποιον και να πω ότι θα κάνω 2 εντατικά για την συγχώρεση, 20 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου, πρώτο για την συγχώρεση των άλλων και δεύτερο για την συγχώρεση του εαυτού μας. Θα εφαρμόσουμε ένα θετικό πρόγραμμα για την υγεία και αρμονία, πολύ ξεκινάνε και μετά το εγκατελείπον, ή να πετύχετε κάποιο στόχο ή οποιαδήποτε αλλαγή που θέλετε να κάνετε στην ζωή σας. Υπάρχει το φαινόμενο της ψυχολογικής αντιστροφής που ξεκινάμε να κάνουμε κάτι και για κάποιο λόγο το σταματάμε και θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό λίγο. Ίσως στόχο σωματική ή συναισθηματική αλλαγή ή σχέσεις οικονομικά ή οποιοδήποτε άλλο στόχο. Εγώ σκέφτομαι το εξής, αν υπάρχει ένα στόχο που έχουμε βάλει και έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν πραγματοποιείται, μπορεί να υπάρχουν άλλοι παράγοντες, αλλά μπορεί να υπάρχει και αντίσταση εσωτερική. Μπορεί να υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μας που αντιστέκεται ή προς την προσπάθεια ή αντιστέκεται και προς την επιτυχία του στόχου, που είναι ένα άλλο σεμινάριο. Έχουμε ένα σεμινάριο με, νομίζω είναι 11 μαθήματα ή περισσότερο, για την αντίσταση προς την επιτυχία. Αυτή η αντίσταση βασικά είναι υποσυνείδητη. Ίσως όμως με την αυτογνωσία να αρχίσουμε να την συνειδητοποιούμε. Τώρα, για να πετύχουμε ένα στόχο, χρειάζεται η συνεργασία από 3 επίπεδα του εαυτού μας. Πιθανόν σχεδόν όλοι σας έχετε δει το βίντεο ή το, πώς λέγεται, το μυστικό ή το βιβλίο ή το βίντεο ότι αν εγώ σκέφτομαι ότι έχω κάτι θα γίνει.
Όμως πόσες εκατομμύρια φορές δεν έχει γίνει αυτό. Και αρκετές φορές έχει γίνει. Αλλά για ποιο λόγο δεν γίνεται? Γιατί χρειάζεται η συμφωνία μεταξύ του συνειδητού, υποσυνείδητου και ανώτερου αυτό. Χωρίς αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να πραγματοποιούνται αλλαγές. Τώρα, το συνειδητό που πιθανόν ακούει αυτή τη στιγμή και σκέφτεται, συνήθως θέλει μια όμορφη ζωή. Συνειδητά θέλω υγεία, θέλω ευτυχία, θέλω αγαπημένες σχέσεις, θέλω ευημερία. Και θέλω αυτό για τον εαυτό μου και θέλω αυτά για την οικογένεια μου, χωρίς δοκιμασίες. Πολύ λίγα από εμάς θέλουμε συνειδητά δοκιμασίες. Ο ανώτερος αυτός όμως, η ψυχή, το κομμάτι του αυτού μας που ενδιαφέρεται πάνω από όλα για την εξέλιξη, κάποιες φορές αυτό σημαίνει να μην πραγματοποιείται μια εξωτερική πηγή αξίας, ασφάλειας ή ελευθερίας, ώστε να νιώσουμε αυτά μέσα μας. Το εγώ θέλει την επιβεβαίωση από τον άλλον, θέλει την αναγνώριση, θέλει την επιτυχία ενός στόχου για να νιώθει ότι αξίζει, είναι ασφαλής, αλλά ως ψυχές στην εξέλιξη υπάρχουν στιγμές που αυτή η εξωτερική επιτυχία τελικά εμποδίζει το βίωμα της αληθινής μας φύσης που δεν αυξάνεται με την επιτυχία αυτή. Η αξία μας είναι δεδομένη, όπως και η ασφάλεια. Τότε απελευθερώνονται όταν απελευθερωνόμαστε από την ανάγκη του εγώ για την επιτυχία των στόχων, για να νιώθουμε ότι αξίζουμε, είμαστε ασφαλείς και εσωτερικεύουμε την αξία μας, την ασφάλεια μας, τότε δεν υπάρχει λόγος εκ μέρους του ανώτερου αυτού να μην έχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, ό,τι είναι κρίτιο την εξέλιξή μας, επειδή δεν ξέραμε αν υπάρχει εμπόδιο από τον ανώτερο αυτό, συνεχίζουμε με ενέργειες προς το θετικό μας στόχο, την υγεία, την ευημερία, τις σχέσεις, επαγγελματικά, ό,τι μπορεί να είναι, αλλά χωρίς προσκόλληση στο αποτέλεσμα ή να ταυτίσουμε την αξία ή την ασφάλεια μας με την επιτυχία του στόχου. Είναι ένα πολύ δύσκολο συνδυασμό. Ενθουσιασμός, ενεργοποίηση προς ένα στόχο, αφοσίωση προς ένα στόχο, χωρίς την προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Γιατί 90% από τους ανθρώπους είναι προσκολλημένοι και προσκολλημένοι για την αξία τους, την ασφάλεια τους. Εντάξει. Άρα είναι ένα συνδυασμό όπου νιώθω ότι αξίζει να δώσω όλη την ενέργειά μου προς την βελτίωση της ζωής μου, χωρίς να έχω την ψευδέστηση ότι η αξία μου, η ασφάλεια μου εξαιτιώνται πάνω σε αυτά, απλώς το βλέπω σαν πρόκληση, σαν δημιουργό. Είμαι δημιουργός. Είμαστε όλοι δημιουργοί. Είμαστε εδώ να δημιουργήσουμε. Να μην δημιουργήσουμε από μια κατάσταση άγχος, φόβο, αδυναμία, απόγνωση, ότι αν δεν γίνεται αυτό που θέλω θα χαθώ, γιατί δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει για αυτό που πραγματικά είμαστε. Αλλά να δημιουργούμε από μια θέση δύναμης. Έχω την αξία μου μέσα μου. Έχω την ασφάλεια μέσα μου, έχω μία πληρότητα και παίζω. Παίζω με την δημιουργία. Πώς μπορώ να δημιουργήσω αυτό που θέλω. Θέλουμε όμως και την έγκριση του υποσυνείδητου, που είναι πιο περίπλοκο τώρα το θέμα. Γιατί μπορεί να φοβάται την θετική επιλογή, αλλαγή. Μπορεί να νομίζει, λαθασμένα, ότι δεν την αξίζουμε. Ή ότι τα προβλήματα μας δίνουν αξία. Τόσο περισσότερα προβλήματα έχω, τόσο πιο καλός άνθρωπος είμαι, τόσο περισσότερο θα με προσέχουν οι άλλοι. Δεν είναι ασφαλές να είμαστε καλά. Φοβόμαστε να είμαστε καλά. Κάτι κακό μήπως συμβαίνει αν δέχομαι να είμαι πολύ καλά. Ή ακόμα ότι δεν πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Ή ότι αν είμαστε πολύ καλά υπάρχει κίνδυνο. Θα έχουμε φόβος από το υποσυνείδητο και αντίσταση
και προς την επιτυχία του στόχου. Και τρίτο, η τεμπελιά. Και θέλουμε να συμφωνήσει το συνειδητό, το υποσυνείδητο, τον ανώτερο αυτό, αλλά και πρέπει να κάνουμε την ενέργεια. Να σηκωθούμε από το κρεβάτι και να κάνουμε τα βήματα προς το στόχο που θέλουμε. Αυτό το διάγραμμα μπορεί να μας βοηθήσει. Εδώ είμαστε εμείς, που να μην είμαστε δυστυχισμένοι, όπως δείχνει εδώ, αλλά όχι απόλυτα ικανοποιημένοι. Θέλουμε κάτι ακόμα. Και ο στόχος μας είναι εδώ. Έχουμε μια επιθυμία για αλλαγή. Σκεφτείτε την αλλαγή που θέλετε να κάνετε φέτος. Ποια είναι αυτή η αλλαγή που θέλετε να πραγματοποιήσετε στην υγεία σας, στην εμφάνισή σας, στη σχέση σας, οικονομικά σας, επαγγελματικά σας, τι θέλετε στην κοινωνία, ένα έργο που θέλετε να κάνετε. Ότι έχουμε την επιθυμία αλλαγή, έχουμε το φόβο της αλλαγής από το υποσυνείδητο, έχουμε άλλες επιθυμίες που τραβάνε το χρόνο και την ενέργειά μας. Θέλω να κάνω κάτι, αλλά θέλω να κάνω και άλλα 10 πράγματα. Και αυτά τα άλλα 10 πράγματα μου τρώνε ενέργεια, χρόνο, ίσως και χρήματα, αν χρειάζεται, για την επιτυχία του στόχου. Τότε θα χρειαστώ να ξεκαθαρίσω τι είναι σημαντικό για μένα. Και πολύ πιθανό, αν έχω ένα σημαντικό στόχο, να μειώσω την ενέργεια, τον χρόνο, την σκέψη, και αν είναι τα χρήματα που πάνε σε άλλες επιθυμίες. Ότι έχουμε την αντίσταση, αδράνεια και η συνήθεια του να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και να λειτουργούσουμε με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει τόσο χρόνια. Και πάλι αυτό έχει σχέση με άλλες επιθυμίες, εντάξει, αλλά την δυσκολία να πάρουμε μπρος. Η αδράνεια σημαίνει για μία ένα αντικείμενο, ας πούμε, να μένει στην κατάσταση που βρίσκεται. Αλλά η αδράνεια σημαίνει ότι αν ένα αντικείμενο κάθεται, έχει την τάση να μένει στάσιμο, εκτός αν μία δύναμη τον κάνει να μπει σε κίνηση. Αν είμαστε σε κίνηση, η αδράνεια είναι να μένουμε σε κίνηση. Εντάξει. Άρα, το πρόβλημα είναι το ξεκίνημα. Αν ξεκινήσουμε, θα έχουμε την αδράνεια της κίνησης. Και όχι την αδράνεια της ακίνησης. Αν ξεκινάω να κάνω διολογισμό κάθε μέρα, να τρώω με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν χρειάζεται ενέργεια. Μόνο η έναρξη χρειάζεται ενέργεια. Και βοηθιέται η έναρξη με την συνειδητοποίηση για το πώς θα είναι η ζωή μου σε 10 χρόνια αν δεν ξεκινήσω, ειδικά εμείς που μεγαλώνουμε, ένα καλύτερο πρόγραμμα υγείας, ας πούμε, και πώς θα είναι η ζωή μου σε 10 χρόνια αν δεν ξεκινήσω. Εντάξει. Σκεφτείτε αυτό. Και μετά έχουμε το πολύ χαζό, την αντίσταση προς την πίεση από τους άλλους, οι οποίοι πιθανόν μας αγαπάνε και θέλουν αυτοί να πραγματοποιήσουμε το στόχο της υγείας, της ευημερίας, ό,τι μπορεί να είναι, αλλά εμείς αρνιόμαστε γιατί θα νιώθουμε κατεπίεση αν κάνουμε αυτό που θέλουν οι άλλοι. Πολύ έξυπνο. Ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες δυνάμεις που λειτουργούν μέσα μας όταν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ένα στόχο. Τώρα θα ήθελα να επιλέξετε ένα στόχο. Υγεία, σχέσεις, πιο αρμονικές σχέσεις, καλύτερα οικονομικά. Αν θέλετε να σας δώσουμε κανένα σπόρο από το δέντρο αυτό, να φυτέψετε σε μία γλάστρα. Ελευθερία από τον φόβο ή άλλο συνέστημα, σκεφτείτε. Ελευθερία από μία ανάγκη ή συνήθεια. Να δεκτώ και να αγαπάω κάποιον ή να τον συγχωρέσω. Πολύ σημαντικό στόχο. Να δεκτώ και να αγαπάω τον εαυτό μου και αν χρειάζεται να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Να εφαρμόζω ένα θετικό πρόγραμμα για υγεία και αρμονία, νομίζω είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή, ειδικά τώρα στο κορονοϊό, να φροντίζω με την δύναμη του σώματος, το αμυντικό σύστημα, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε, να κάνω διολογισμό κάθε μέρα, αν είναι κάτι που θέλετε να κάνετε, και να πετύχω οποιοδήποτε άλλο στόχο
ή να κάναμε οποιαδήποτε αλλαγή. Εδώ βλέπετε τον όρο του αυτοσαμποτάζ. Ο άνθρωπος κόβει το ίδιο κλαδί στον οποίο κάθεται. Έχω συναντήσει μέσα από τα χρόνια αρκετά άτομα που δεν αντέχουν να είναι καλά. Δεν αντέχουν να μην είναι θύματα. Δεν αντέχουν την ευτυχία. Και η στιγμή που τα πράγματα πάνε όμορφα, βρίσκουν τρόπο να το καταστρέψουν. Και αυτό λέγεται το πονόσωμα. Το κομμάτι του εαυτού μας που θέλει να συνεχίζει να βιώσει αυτά που έχει συνηθίσει μέσα από τα χρόνια. Αδικία, πόνο, αποτυχία, απόρριψη, θυμό, αγκανάκτηση, άγχος, φόβο. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να συνηθίσουμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, ευτυχία και αγάπη. Όλα τα συναισθήματα συνηθίζονται. Αλλά έχουμε ένα πονόσωμα που νιώθει πιο καλά όταν βιώνει κάτι που είναι γνώριμο. Θέλω να σκεφτείτε ένα στόχο για να προχωρήσουμε. Τα είπαμε, να μην το ξαναδιαβάσουμε. Και να σκεφτείτε τι θα χρειαστείτε να κάνετε για να πετύχετε αυτό το στόχο. Τώρα, μερικά από τα πιο συνηθισμένα εμπόδια. Αίσθημα καταπίεσης όταν ας πούμε ότι αποφασίσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές και θα το ονομάσουμε ένα πρόγραμμα υγείας για το σώμα, το νου, την ψυχή. Και ότι θα αρχίσουμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα, κάνοντας ασκήσεις, αναπνοές, σωστή διατροφή, αναπνοές, χαλάρωση, διαλογισμό, προσευχή, ό,τι είναι αυτό που κολύμβει, περπάτημα, ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Πρώτο εμπόδιο, αίσθημα καταπίεσης όταν τηρώ ένα πρόγραμμα. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό που είναι καταπίεση για το ελευθερία, συγγνώμη, για το εγώ, πολλές φορές είναι καταπίεση για την ανώτερη μας φύση. Η ανώτερη μας φύση θέλει ένα πρόγραμμα γιατί θέλει να έχουμε υγεία, ευτυχία, ηρεμία, αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ο προορισμός μας. Είναι η πρόκλησή μας. Η αντίσταση του εγώ προς ένα πρόγραμμα είναι η καταπίεση της ψυχής. Καταπίεση του αληθινού αυτού μας. Βαριέστε μάλλον όταν το κάνουμε. Βαριόμαστε να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Ότι η πραγματική ελευθερία είναι η ελευθερία να κάνουμε αυτό που μας συμφέρει. Η ελευθερία να κάνουμε αυτό που βοηθάει το σώμα μας και το νου μας να είναι καλά. Αυτή είναι η ελευθερία. Είναι και η ελευθερία να αγαπάμε ό,τι να κάνει ο άλλος. Η ελευθερία να είμαστε ήρεμοι ό,τι και να συμβεί. Αυτές είναι οι ελευθερίες. Όχι η ελευθερία να μην κάνω κάτι που πιστεύω ότι πρέπει. Φόβος να έρθω σε επαφή με δυσάρεστα συναισθήματα μέσα μου. Είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει σε ένα από 500.000 άνθρωποι. Που κάνοντας τέτοιες τεχνικές, αν έχουν καταπιέσει πολύ καιρό πολλά συναισθήματα, μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια σαν τρόπο θεραπείας. Όπως όταν κάναμε νηστεία, έρχονται οι τοξίνες και φεύγουν από το σώμα μας. Αυτές συναισθηματικές τοξίνες μπορεί να βγαίνουν στην αρχή όταν κάποιος εφαρμόζει ένα πρόγραμμα. Αυτά είναι προσωρινό. Θα περάσουμε από την διαδικασία της αποφόρτησης και θα είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι και χαρούμενοι μετά. Φόβος να χάσω την επαφή με την υλική πραγματικότητα. Εγώ προσπαθώ 50 χρόνια να απελευθερωθώ από την επαφή με την υλική πραγματικότητα. Είναι πολύ επίμονη. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Δυσκολία να δώσω προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες ανάγκες. Τα πάντα είναι προτεραιότητες. Δεν υπάρχει θέμα χρόνου. Όλοι έχουμε το ίδιο χρόνο. Τι κάνουμε με το χρόνο μας ελέγχεται από τις προτεραιότητες. Αλλά δυστυχώς
Πω την αλήθεια, δεν ελέγχεται από τις προτεραιότητες, από τις συνήθειες. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι προτεραιότητάς μας όλο και 10 χρόνια και να θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά έχουμε συνηθίσει έναν τρόπο ζωής να δώσουμε ενέργεια σε αυτή την κοινωνική δραστηριότητα ή στην άλλη, ή να κάνω το ένα ή να ψωνίσω και να κάνω να βγαίνω έξω, να κάνω διάφορα πράγματα. Και δεν είναι ότι οι προτεραιότητες που έχουν αλλάξει, λειτουργώ σαν ρομπότ, βάσει παλιών αναγκών και παλιές προτεραιότητες. Ας δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας και να δούμε, ζω την ζωή μου πραγματικά με τις προτεραιότητες που πραγματικά έχουν σημασία για μένα. Φόβος για το τι θα πούνε οι άλλοι. Σημασία που δίνουμε στην γνώμη των άλλων. Πιθανόν αυτό μικραίνει τώρα, γιατί είναι όλο και πιο αποδεκτό αυτός ο τρόπος σκέψης στην κοινωνία μας. Παλιά δεν ήταν. Τεμπελιά και ανευλητικότητα. Γυρίζω στο θέμα της αδράνειας. Αν ξεκινήσετε, θα είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσετε. Είναι το ξεκίνημα που θέλει ενέργεια. Προσκολήσεις σε ενέσεις και απολαύσεις. Ας απολαύσουμε τις απολαύσεις μας. Γιατί όχι, ας απολαύσουμε τις ανέσεις μας. Ας δώσουμε ως χρόνο για αυτή την φροντίδα του σώματος και του νου. Μία ώρα κάθε πρωί. Να δώσουμε, να κάνω ασκήσεις, να κάνω αναπνοές, να κάνω το διαλογισμό μου, να τρώω σωστά. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να έχουμε και τις απολαύσεις μας, αλλά και να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Αμφιβολίες για το δρόμο και διδασκαλίες και τεχνικές. Ότι έχετε κάτι δικαίωμα να αμφιβάλλετε, θα πρότεινα όμως να πειραματιστείτε. Δοκιμάστε ένα μήνα, τρεις μήνες. Δείτε αν κάνει αυτό, αν σας βοηθάει, αν δεν σας βοηθάει. Νιώθω ενοχή όταν ασκούμαι με τον εαυτό μου. Ειδικά οι γυναίκες προγραμματίζονται έτσι ότι δεν πρέπει να πάρουν χρόνο για τον εαυτό τους, θα πρέπει συνέχεια να φροντίζουν για το σπίτι, την καθαριότητα, το φαγητό, τους άλλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να κάνετε επιλογή. Φροντίζοντας τον εαυτό σας, και δεν μιλάω τώρα μόνο με τις γυναίκες, μιλάω σε όλους μας, έχετε περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ηρεμία, περισσότερη αποτελεσματικότητα και ακόμα πιο σημαντικό, περισσότερη ευτυχία για τους άλλους. Αν σκοτωνόμαστε όλη την ημέρα, να είναι όλα στην εντέλεια και είμαστε με νεύρα, δεν νομίζω οφειλούνται ή το προτιμούν οι άλλοι. Okay. Ψυχολογική αντιστροφή. Αντίσταση να κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Σκεφτείτε το, αν είστε από αυτούς τους ανθρώπους, για ποιο λόγο μπορεί να νιώθετε αντίσταση να κάνετε κάτι θετικό για το σώμα και το νου σας. Παρεσύρεμε από άλλες δραστηριότητες. Τώρα γυρίζουμε τώρα στις προτεραιότητες και οι συνήθειες. Μία δραστηριότητα είναι η ομιλία, ίσως το Facebook, το κινητό, την καθαριότητα, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Αυτά πρέπει να γίνουν, δεν είναι λαθασμένες δραστηριότητες. Αλλά το ερώτημα είναι αν έχω ισορροπία, αν έχω αφήσει χρόνο για αυτή την φροντίδα του σώματος, του νου και της ψυχής, αν θέλετε. Δυσκολεύομαι να σηκωθώ νωρίς το πρωί και να τις εφαρμόσω, γιατί πράγματι η καλύτερη ώρα να εφαρμόσουμε αυτά είναι το πρωί, πριν αρχίζουν οι δραστηριότητες και οι ευθύνες και τα τηλέφωνα. Η λύση είναι πολύ απλή, κοιμηθείτε νωρίτερα ή ξαπλώσετε το μεσημέρι, ώστε να μπορείτε να ξυπνήσετε το πρωί να τις κάνετε. Δεν είναι ότι δεν μπορείτε να κάνετε άλλες ώρες, μπορείτε να κάνετε όπου όλα θέλετε. Απλώς το πρωί είναι μια αρκετά κατάλληλη ώρα. Νιώθω ότι είναι μάτιο, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αμφιβάλλω, γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν δείξει το αντίθετο, αλλά πάλι λέω, δοκιμάστε, να δείτε. Νιώθω ότι δεν είναι για μένα αυτός ο δρόμος, πάλι λέω, δοκιμάστε, αποφασίστε. Φοβάμαι ότι θα πρέπει να αφήσω την ηλική μου ζωή και τις απολαύσεις μου και δεν είμαι έτοιμος. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συνδυάζονται η πνευματική ζωή με την ηλική. Δεν εφίσταται αυτό. Μπορούμε μία χαρά
να συνδυάσουμε και να έχουμε χρόνο μέσα στην μέρα και την εβδομάδα για την φροντίδα του εαυτού μας και την πνευματική ζωή και επίσης να εκτελούμε με πολύ περισσότερη αρμονία, ευτυχία και αγάπη τις ευθύνες μας στο υλικό κόσμο. Τώρα, για ποιο λόγο μπορεί να θέλουμε να φροντίσουμε το σώμα και το νου μας? Πρώτον, πιστεύω ότι με βοηθάνε σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και πνευματικά. Υπάρχουν τόσες αποδείξεις ότι ένα σωστό τρόπο διατροφής, άσκηση, αναπνοή, δεν συζητιέται το θέμα. Δεν ξέρω τι περιμένει κανείς. Αποδειγμένο από χιλιάδες ιατρικές έρευνες. Έχω βιώσει ότι με βοηθάνε. Εδώ είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Να τα έχω κάνει κάποτε στην ζωή μου, να έχω βιώσει ότι με βοηθά και να μην συνεχίζω. Αυτό λέγεται χαζομάρα. Ξέρω ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βοηθηθεί από αυτές. Βλέπουμε τώρα χιλιάδες άνθρωποι να κάνουν διαλογισμό όλοι μαζί. Ή στο Times Square στην Αμερική, τόσοι άνθρωποι να κάνουν γιόγκα. Αυτά δεν είναι περιθώρια κάποια. Είναι ξεκάθαρα πράγματα ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να φροντίσει το σώμα και το νου. Επειδή οι μεγάλοι δάσκαλοι συμφωνούν ότι η πνευματική άσκηση είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη αρμονία και εξέλιξη. Επειδή είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορώ να δώσω στα παιδιά μου, στον σύντροφό μου, στο περιβάλλον μου και στους άλλους. Ένας ευτυχισμένος υγιής αυτός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Θέλω να βελτιώσω το σώμα και την ενέργειά μου. Θέλω να είμαι πιο δημιουργικός, παραγωγικός και αποτελεσματικός. Τώρα μιλάμε για λόγους που θα θέλουμε πράγματι να κάνουμε ένα πρόγραμμα υγείας, αρμονίας, εξέλιξης. Επιθυμώ να έχω πιο πολύ εσωτερική γαλήνη και κατανόηση. Τον υπέρ εμάς, εμείς θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλω να αγαπάω πιο αγνά. Το βίωμα της αγάπης είναι το πιο θεραπευτικό πράγμα για το σώμα και το νου μας. Είναι αποδεικμένο αυτό πια, γιατρικά, ότι η αγάπη θεραπεύει. Δεν είναι κάτι που λέμε πνευματικά. Είναι κάτι ιατρικά αποδεικμένο. Το βίωμα της αγάπης επιδράει στον εγκέφαλο, επιδράει στο αμυντικό σύστημα, στο νευρικό σύστημα, στο ενδοκρινικό σύστημα, στις ορμόνες και το βίωμα του μίσους ή του πόνου ή της αδικίας ή του φόβου καταστρέφει όλα τα συστήματα. Και το βίωμα της αγάπης, της ηρεμίας, της ευτυχίας θεραπεύει όλα αυτά τα συστήματα. Θέλω να απελευθερωθώ από το εγώ και την προσωπικότητά μου, από αυτή την δυναστεία του εγώ στην ζωή μας. Εγώ τουλάχιστον θέλω να απελευθερωθώ. Να έχω πιο πολύ ανιδιοτέλεια και να είμαι χρήσιμο μέλος της κοινωνίας, να έχω ενέργεια, να μπορώ να βοηθήσω και τους άλλους. Επιθυμώ να βιώσω τον αληθινό αυτό μας. Κάποια στιγμή χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτό που βιώνουμε δεν είναι αλήθεια. Δεν είμαστε αυτά τα σώματα. Και οι άλλοι δεν είναι αυτά τα σώματα. Και αυτός ο υλικός κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να σπάσουμε αυτό το πέπλο. Αλλά δεν θέλετε να γνωρίσετε την αληθινή σας φύση. Δεν νιώθετε μέσα σε μια φυλακή το εγώ. Εγώ τουλάχιστον νιώθω αυτή την φυλακή το εγώ και θέλω να βιώσω την αληθινή μου φύση, την οικουμενική μου φύση, πέρα από το σώμα και το νου. Αναζητώ την εμπειρία της επαφής με το Θείο. Αυτό θα μας θεραπεύσει. Επιθυμώ εσωτερική πληρότητα. Όλα αυτά είναι οι λόγοι να μπούμε σε έναν τρόπο ζωής, να κάνουμε ενέργειες προς αυτούς τους στόχους που είναι ο αληθινός λόγος για το οποίο είμαστε εδώ. Νιώθω όμορφο όταν τα κάνω. Τώρα εδώ είναι το μεγάλο κλειδί. Να μπορώ όχι να το κάνω επειδή πρέπει
ή επειδή σκοπεύω προς κάτι ανώτερο, αλλά επειδή η διαδικασία είναι ευχάριστη. Και δεν τη βιώνω καθόλου κατ' πίεση. Βιώνω απόλαυση, ευχαρίστηση να τρώω σωστά, να ασκούμε, νιώθω όμορφα, να κάνω αναπνοές. Είναι ευχάριστο. Ανοίγουν οι πνεύμονες, αλλάζει η ενέργεια, χαλαρώνει το σώμα. Είναι τόσο ωραίο πράγμα να κάνουμε ασκήσεις και αναπνοές και ο διολογισμός. Επειδή είναι η φυσική μου πορεία, ο προορισμός μου, που είναι η θέωση. Και μου αρέσει αυτή η φράση, «You are God in amnesia», είσαι ο Θεός, σε μια κατάσταση αμνησίας. Ένα άλλο ερώτημα είναι, σκοπεύοντας προς αυτό, και τώρα θα τελειώσω λίγο, ποιος είναι ο ιδανικός αυτός μας, ποιος θέλουμε να είμαστε φέτος. Ας αποφασίσουμε, με την αλλαγή του χρόνου, ποιος θέλει να είμαστε από εδώ και πέρα, σαν σύντροφο, παιδί, γονιό, αδελφό, αδελφή, φίλος, συνεργάτης, εργαζόμενος, εργοδότης, πολίτης. Κάποιες σκέψεις που έγραψα εγώ σήμερα το πρωί με το ερώτημα αυτό. Να αποφεύγω, να κάνω κάτι που ξέρω ότι μπορεί να βλάψει τους άλλους. Να κριτικάρω ή να απολύψω τους άλλους. Να αγνοώ τις ανάγκες τους, δεν θέλω να μην το κάνω. Να μιλάω αρνητικά σε τρίτους για αυτούς. Ή να συμπεριφέρω με τρόπο που δεν θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται. Περιγράφουμε εδώ και σε λίγο θα ζητήσω να αποφασίσετε εσείς ποιος είναι δικός σας ιδανικός αυτός. Και να κάνω τα κόρτα, να μιλάω. Αυτή η άσκηση γίνεται στο πρώτο πρόσωπο, στο παρόν, σαν έχει ήδη γίνει. Σε λίγο θα ζητήσω μόνοι σας, εντάξει, να μιλήσετε, να δηλώσετε την περιγραφή του αληθινού αυτού σας. Του επιθυμού, του ιδανικού εαυτού σας. Και χρειάζεται να γίνει στο παρόν, ότι είμαι έτσι. Έτσι είναι η άσκηση και το βίωμα. Μιλάω και συμπεριφέρομαι με φιλότιμο, ευγένεια και σεβασμό προς όλους όπως θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται. Είναι κάτι που έγραψα εγώ. Μπορεί να γράψετε κάτι άλλο εσείς. Εδώ περιγράφω σε κάποιο βαθμό το δικό μου ιδανικό αυτό, πώς θέλω να είμαι. Και το περιγράφω σαν ήδη είμαι έτσι. Κατανοώ, σέβομαι και αγαπάω τους άλλους και τον εαυτό μου όπως είμαστε. Θυσιάζομαι αγάπη και χωρίς να υποφέρω ή να νιώθω κατεπίεση τις ανάγκες μου, υπηρετώντας όταν οι άλλοι το έχουν ανάγκη. Δεν νιώθω κατεπίεση. Ο άλλος έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο σημαντικό να κάνω αυτό που έχω στο νου μου. Μπορώ να κάνω αυτό που χρειάζεται. Επικοινωνώ τις ανάγκες, συναισθήματα και πεπαιθήσεις μου με ειλικρίνεια και ηρεμία. Όχι με φωνές, ούτε με κριτική. Ακούω προσεκτικά τους άλλους. Βάζω τον εαυτό μου στην θέση τους και κάνω ερωτήσεις για να τους καταλάβω καλύτερα. Θέλω να σκεφτείτε πώς θέλετε να είστε και να δηλώσετε ότι ήδη είστε έτσι. Καθορίζω όρια με αγάπη όταν θεωρώ ότι είναι το ανώτερο καλό όλων, και δικό μου και των άλλων και της κοινωνίας. Λειτουργώ σαν ένα κύτταρο στο σώμα του συνόλου, προσέχοντας ώστε να μην επιβαρύνω το περιβάλλον, ενεργειακά και με μόλυνση αν θέλετε, ή και τους άλλους. Συμμετέχω στην βελτίωση της κοινωνίας και συνεργάζομαι με όλους για το καλό του συνόλου. Καλλιεργώ την σχέση μου με την ανώτερη μου φύση και το Θείο, ώστε να χρειάζομαι λιγότερα από τους άλλους και να έχω περισσότερα να προσφέρω, να γινόμαστε κανάλια. Φροντίζω για την σωματική και ψυχολογική μου ενέργεια και αρμονία, ώστε να είμαι μια θετική παρουσία, να μην είμαι κουρασμένος, να είμαι αρνητικός, στενοχωρημένος. Είναι η ώρα να επιλέξουμε μία μορφή αυτοβελτίωσης.
Θα να σκεφτείτε τις αλλαγές ή τις βελτιώσεις που θέλετε να κάνετε. Ίσως θέλετε να κάνετε υγιεινή διατροφή ή ασκήσεις ή αναπνοές ή χαλάρωση ή διολογισμό ή περισσότερα από αυτά, αυτογνωσία, ενεργική ψυχολογία, προσευχή, ανιδιωτερή προσφορά, απομονώσεις, διάβεσμα, συμμετοχή σε πνευματικές ομάδες, να ακούσεις ομιλίες, να θυμηθείς πνευματικές αλήθειες, μελέτη, να πλησιάζετε κάποιον και να επικοινωνήσετε, ίσως να συγχωρέσετε ή να ζητήσετε συγχώρεση ή να ξυπνήσετε πιο νωρίς. Ίσως υπάρχουν τροφές που δεν θέλετε να τρώτε πια ή να σταματήσετε εντελώς, όχι μόνο τροφές, αλλά δραστηριότητες ή τρόπους σκέψης ή ομιλίες, ή να περιορίσετε ή πράγματα που θέλετε να ξεκινήσετε ή να αυξήσετε. Okay. Τώρα, βάσει αυτό, θα κάνουμε μία άσκηση ακόμα πριν αρχίσουμε να συζητάμε μεταξύ μας. Και αυτό είναι, θα ήθελα να οραματιστείτε τώρα αυτό που αποφασίσετε να κάνετε, να οραματιστείτε ό,τι το κάνετε, ό,τι το πετύχετε, ότι έχει γίνει η νέα σας πραγματικότητα, αυτό που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Ας θα κάνουμε ένα οραματισμό. Μετά θα βάλω μία μουσική και θα είναι σε ένα μουσικό ταξίδι αυτό και θα ήθελα μέσα σε αυτό το μουσικό ταξίδι να αφήσετε την φαντασία σας ελεύθερη και να οραματιστείτε ή να βιώσετε ή να νιώθετε τη νέα σας πραγματικότητα έχοντας εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις που έχετε κάνει. Και σε σχέση με πώς θα φροντίσετε τον εαυτό σας ή τι θα κάνετε ή θα ζητήσετε συγχώρεση ή θα δώσετε συγχώρεση ή θα συμπεριφέρεστε αλλιώς. Okay? Να καθίσουμε ίσια, έτσι με τα μάτια κλειστά, να ηρεμήστε. Πάρτε μερικές αναπνοές. Ισιώστε την πλάτη σας. Με την αναπνοή, ισιώστε και ηρεμήστε. Όλο και πιο ίσια, όλο και πιο ήρεμα. Πάρτε μία βαθιά εισπνοή, κάντε λίγο κράτημα, με την εκπνοή ηρεμήστε, ξεκουραστείτε, αδειάστε το νου. Πάλι μία βαθιά εισπνοή, κράτημα, με την εκπνοή, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Πάλι βαθιά εισπνοή, κράτημα και με την εκπνοή, χαλαρώστε. Άρα καθίστε ίσια, ηρεμήστε, η πλάτη είναι ίσια, το πρόσωπο χαλαρό. Αφήστε το σαγόνι να χαλαρώσει. Αφήστε τα μάγουλα να χαλαρώσω. Αφήστε τα μάτια σας να χαλαρώσω.
Και το μέτωπο, αν υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν είναι χαλαρά, αφήστε να χαλαρώσουν τώρα. Όλα χαλαρώνουν. Και με κάθε αριθμό, επιτρέψτε το σώμα και το νου να χαλαρώσουν πιο βαθιά. 10. 9. Χαλαρώνει το σώμα, χαλαρώνει ο νους. 8. 7. Όλο και πιο ήρεμα. 6. Χάνεται ο έξω κόσμος. 5. Πιο βαθιά. 4. 3. 2. Πιο βαθιά, πιο ήρεμα, ξεκούραστα. 1. Και 0. Τώρα, φέρτε στο νου σας την επιθυμητή σας πραγματικότητα. Το επιθυμητό σας σώμα, όπως θέλετε να είναι. Τις σκέψεις σας, όπως θέλετε να είναι, χωρίς να ορίζετε τι θα κάνουν οι άλλοι, μόνο τι θα κάνετε εσείς. Πώς θα λειτουργήσετε εσείς στις σκέψεις σας από εδώ και πέρα. Οραματιστείτε ότι ήδη είστε ο νέος αυτός σας που συμπεριφέρεται στους άλλους με το ιδανικό σας τρόπο. Και γενικά όλες οι συνθήκες της ζωής σας, οι δραστηριότητες σας και στην κοινωνία και στην εργασία, οραματιζόμενοι ότι είστε ήδη αυτό που θέλετε να είστε. Οραματιστείτε ότι ήδη είστε όπως θέλετε να είστε. Οραματιστείτε για λίγο τις ενέργειες που αποφασίσετε να κάνετε, να γίνεστε αυτό που θέλετε να είστε. Οραματιστείτε αυτά που αποφασίσετε να κάνετε και γιατί το κάνετε. Και αφήστε κάθε αντίσταση να διαλύεται. Απολαύστε αυτό που κάνετε, να γίνεστε αυτό που θέλετε να είστε. Απολαύστε.
φανταστείτε ξανά ότι ήδη είστε όπως θέλετε και σωματικά και συναισθηματικά, νοητικά, πνευματικά. Βιώστε το νέο αυτό σας. Νιώστε το και το σώμα σας και το νου σας, το ιδανικό αυτό σας. Αρχίζουμε το ταξίδι. Η φαντασία σας ελεύθερη. Μπορείτε εσείς να ρυθμίσετε την δύναμη του ήχου για σας. Μάτια κλειστά, συνεχίζουμε το ταξίδι. Συνεχίζουμε το ταξίδι. Αφεθείτε.
χωρίς σκέψεις. Ανοιχτή καρδιά, ελεύθερη ψυχή. Συνεχίζουμε. Όλοι μαζί, μια νέα ελπίδα. Όλοι μαζί, μια νέα αρχή, μια ηλιακτίδα. Το παιδί κρατάει, το κέρι και σας ρωτάει. Ποιος θέλει που έχει την καρδιά ψυχρή να ζεσταθεί. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Καθίστε ίσια. Οραματιστείτε την οικογένειά σας μπροστά σας. Και νιώστε την αγάπη που υπάρχει μέσα σας για αυτό.
και νιώστε την επιθυμία που υπάρχει μέσα σας. Να νιώθετε αυτή την αγάπη και να εκφράζετε αυτή την αγάπη μονομερής, ανεξάρτητα από το τι κάνουν αυτοί. Νιώστε αυτή την ικανότητα. Αυτή την αίσθηση της δεδομένης σας αξίας. Ασφάλεια. Οραματιστείτε και βιώστε το ιδανικό εαυτό σας σε σχέση με την οικογένεια σας. Και φέρτε τις παλάμες σας στο στήθος, στο κέντρο του στήθους. Νιώθοντας αυτή την θέση της ενότητας με τον εαυτό σας, της αποδοχής και της αγάπης για τον εαυτό σας, όπως είστε, και μία φορά ακόμα οραματιστείτε τον ιδανικό εαυτό σας όπως θέλετε να είστε μέσα στην ζωή. Και δεχτείτε μέσα στο νου σας την αλήθεια που χρειάζεται να θυμηθείτε από εδώ και πέρα για να είστε ο ιδανικός αυτός σας. Ποια αλήθεια θα σας ελευθερώσει από το νου και θα σας βοηθήσει να είστε αυτό που πραγματικά θέλετε να είστε. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Και βιώστε αυτή την αλήθεια. Και βιώστε μία φορά ακόμα τον εαυτό σας σαν τον ιδανικό εαυτό σας, όπως θέλετε να είστε. Θα μετρήσω από 1 ως 5 για να ολοκληρώσουμε. 1, 2, 3, 4 και 5. Μπορείτε να ολοκληρώσετε την συγκέντρωση.